Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω ότι σαν σήμερα, 24 Ιουλίου του 1974, η Χούντα έπεσε. Μας υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, να δώσουμε την αναγκαία απόδοση τιμής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα, σε όλους εκείνους που συνελήφθησαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και δολοφονήθηκαν. 41 χρόνια μετά την λεγόμενη μεταπολίτευση, τα προβλήματα παραμένουν. Ακρίβεια, εκμετάλλευση, απουσία αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής προστασίας, υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας και παιδείας, σχεδιαζόμενη αναθεώρηση του άρθρου 16, νομοθετήματα για τον περιορισμό της απεργίας και των διαδηλώσεων και γενικότερα όξυνση της κρατικής καταστολής. Παραμένει η εμπλοκή της χώρας στις εμπεριαλιστικές ενώσεις, συμμετοχή σε πολέμους με πολεμικούς κινδύνους, αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, με σχέδια συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου και επίσημης διχοτόμησης της Κύπρου. Το ίδιο αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο εκφράζει και η κυβέρνηση σημερινή, αποτυπώνοντας σε όλο της το μεγαλείο το παρόν σχέδιο νόμου, με τον παραπλανητικό τίτλο «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας». Τα μέτρα που περιλαμβάνει όχι μόνο δεν αναιρούν τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική, όχι μόνο δεν φτάνουν να καλύψουν καλά-καλά τις απώλειες που είχαν τα λαϊκά και έχουν τα λαϊκά στρώματα, πόσο μάλλον τις ανάγκες τους, στην πραγματικότητα όμως έρχονται να προωθήσουν παραπέρα μια σειρά από αντιδραστικούς στόχους. Είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τα προαπαιτούμενα για τη λεγόμενη επενδυτική αναβάθμιση που θα εξασφαλίζει φτηνό χρήμα για τους επιχειρηματικούς ομίλους, με εχέγγυο τα δεκάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα πηγαίνοντας το λογαριασμό στο λαό, υποβαθμίζοντας και απαξιώνοντας τις λαϊκές ανάγκες για μισθούς και συντάξεις στο ύψος των πραγματικών αναγκών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής από εργατικά ατυχήματα, εργοδοτικά εγκλήματα στην πραγματικότητα, πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Για τα κέρδη των μεγαλεργολάβων, των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών σκοτώνονται και ασακατεύονται εργάτες, όπως στην Πάτρα εχθές, στη γέφυρα που κατέρευσε στα Μποζαΐτικα και από κάτω οι Ρωμά να μαζεύουν παλιοσίδερα για να ζήσουν. Το αποτέλεσμα, ένας νεκρός και τραυματίες, με κάποιους από αυτούς σε κρίσιμη κατάσταση και μέχρι τώρα άγνωστος ο αριθμός των αγνοωμένων που βρίσκεται κάτω από τόνους μπετών και σίδερου. Είναι η πολιτική που αφήνει λυμμένα τα χέρια της κάθε άβαξ ΑΕ να ασυδοτεί για να επιβάλλει δουλειά χωρίς μέτρα ασφάλειας, με απλήρωτους, κακοπληρωμένους δηλαδή εργάτες, με δουλειά ήλιο με ήλιο. Τα εργοδοτικά εγκλήματα δεν έχουν τέλος. Σπάνε τα κοντέρ φέτος στις τουριστικές μονάδες, με λιποθυμίες ξενοδοχοϋπαλλήλων που δουλεύουν μέσα στο λιοπύρι, σε συνθήκες καύσωνα με 45 βαθμούς Κελσίου, να καίγονται στις κουζίνες από καυτά λάδια και φωτιές. Οι καμαριέρες σε φρενή ρυθμό να βγάζουν δεκάδες δωμάτια. Είναι η ίδια πολιτική που αντιμετωπίζει το δάσος και τη γη ως εμπόρευμα για να κερδίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι των κατασκευών, της ενέργειας, του τουρισμού. Απόδειξη, το διαρκές έγκλημα να καίγεται όλη η Ελλάδα για 7η ημέρα, σήμερα στην Κάριστο, στην Κέρκυρα, στο Αίγιο, συνεχίζεται στη Ρόδο, στις οποίες μάλιστα οι πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτα. Απειλείται η ανθρώπινη ζωή, καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον, με το πρόσχημα ότι για την καταστροφή φταίει η κλιματική αλλαγή. Αυτή την πολιτική υπηρετούν οι δασοκτόνοι νόμοι όλων των κυβερνήσεων που ψηφίζονται κατά παραγγελία των επιχειρηματικών ομίλων με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι fast track άδειες, οι εκπτώσεις στις περιβαλλοντικές μελέτες, ο αποχαρακτηρισμός προστατευόμενων περιοχών, η αλλαγή χρήση της γης κατά το δοκούν. Θα πρέπει η κυβέρνηση να σταματήσει αυτή την άθλια και μαύρη προπαγάνδα ότι για την καταστροφή φταίει η κλιματική αλλαγή. Αυτά είναι άθλια επιχειρήματα που επαναλαμβάνονται από όλες τις κυβερνήσεις με σκοπό να διαχειριστούν τη λαϊκή αγανάκτηση μετά από κάθε καταστροφή. Ακόμα και αν ισχύει το επιχείρημα της κυβέρνησης περί κλιματικής κρίσης, αυτό σημαίνει ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη αφού προβλέπει την καταστροφή και την ίδια στιγμή συνεχίζει το έγκλημα της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Το μεγάλο κεφάλαιο και η πολιτική του εκπρόσωποι
δεν έχουν παραιτηθεί και από την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Την απόσπαση μεγαλύτερης υπεραξίας από τον ιδρώτα τους, την εξασφάλιση μεγαλύτερης κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων χωρίς ρίσκα, την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των ανταγωνιστών τους. Απόδειξη, η πρωτοφανής διάταξη του παρόντος νομοσχεδίου για εργασία μέχρι και τα 74 έτη. Με την επίκληση της βιωσιμότητας των συντάξεων, Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΣΑ δίνουν οδηγίες για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Δουλειά δηλαδή μέχρι τα βαθιά γεράματα, με κερασάκι στην τούρτα τα προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας για μακροχρόνια άνεργους, όπως προβλέπει το άρθρο 61. Αναφέρει μεταξύ άλλων, είναι δυνατή η ένταξη ανέργων, εγγεγραμμένο στο ψηφιακό μητρό της ΔΥΠΑ, ηλικίες 55 έως 67 ετών σε προγράμματα που καταρτίζονται από τη ΔΥΠΑ για την απασχόλησή τους στο δημόσιο τομέα. Και συνεχίζει. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή του παρόντος σε ανέργους ηλικίας άνω των 67 έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος κτλ. Τα προγράμματα του ΟΑΕ δηλαδή γίνονται δούριος ύπος για να αυξηθούν τα όρια εργασίας κάτω από την απαράδεκτη ιδεολόγηση πως μεγάλο τμήμα εργαζομένων δεν έχει προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση στην οποία καταργείται η μακροχρόνια ανεργία. Να γιατί το ΚΚΕ, το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, είχε και έχει σε πρώτο πλάνο το πάγιο αίτημα διεκδίκηση τα χρόνια ανεργίας να είναι συντάξιμα. Καλούμε την κυβέρνηση, τους υπουργούς, τον υπουργό να αποσύρει την εν λόγω διάταξη. Είναι απαράδεκτη, είναι αντιδραστική, είναι πονηρή. Γι' αυτό και τη φέρνατε κατά καλό καιρό από το παράθυρο. Δηλαδή δουλειά μέχρι τον τάφο στην κυριολεξία και μάλιστα λίγες μέρες πριν κλείσει η Βουλή. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 19 του πρώτου μέρους αναφορικά με την απροσαρμογή των συντάξεων κινούνται στην ίδια λογική του αντεργατικού νόμου Κατρούγκαλου, τον οποίο συνεχίζει και επεκτείνει η Νέα Δημοκρατία. Είναι αποτέλεσμα των διαδοχικών αντιασφαλιστικών νόμων που αποτελούν πρόκληση για κάθε σημερινό και αυριανό συνταξιούχο. Όλες οι κυβερνήσεις αποδείχθηκαν συνεταιράκια στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. Τσάκισαν τις συντάξεις οδηγώντας ακόμα και σε μειώσεις 30 έως 40%. Εξανέμισαν την προβλεπόμενη δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Νομιμοποίησαν την κλοπή δισεκατομμυρίων ευρώ από τα αποθετηματικά των ταμείων. Είναι αποκαλυπτικά τα όσα λέει η κυβέρνηση στην αιτιολογική έκθεση για την αναπροσαρμογή των συντάξεων, που δεν συνιστούν αύξηση των συντάξεων, τουναντίον. Απλά στα άρθρα 3 και 4, για καθαρά τεχνικούς λόγους δεν έγινε επανυπολογισμός της σύνταξής τους και δεν φαινόταν αν υπάρχει προσωπική διαφορά και παρέμεινε η σύνταξη ενιαία. Τώρα γίνεται επανυπολογισμός. Δεν συνιστά όμως περαιτέρω στήριξη των συνταξιούχων, όπως λέει. Γι' αυτό και ψηφίζουμε παρόν. Το άρθρο 17 αναφορικά με την αύξηση των συντάξεων νέων ασφαλισμένων αφορά υπολογισμό συντάξεων που είχαν γίνει με τον 2084 του μακρινού 92 για κάποιες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κλπ. Που δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τους επανυπολογισμούς του. Με τους επανυπολογισμούς του Κατρούγκαλου, του νόμου Κατρούγκαλου, και δεν μπορούσαν να πάρουν την αύξηση του 7,75 από 1η-1η του 2023. Επίσης ψηφίζουμε παρόν. Αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, επιτρέψτε μου, λέει, η αναπροσαρμογή της συντριπτικής πλειοψηφίας των συντάξεων είναι αυξητική. Υπάρχουν όμως οριακές περιπτώσεις συντάξεων οι οποίες μετά την αναπροσαρμογή θα μειωθούν. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να μην υπάρξει ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των ελόγων συνταξιούχων, προτείνεται ρητή ρύθμιση σύμφωνα με την οποία το ποσό της σύνταξης των αναπροσαρμοζόμενων συντάξεων που θα υφίστανται μείωση παραμένει το ίδιο με αυτό που οι δικαιούχοι ελάμβαναν πριν από την προαναφερόμενη αναπροσαρμογή. Για τον συντάξιμο μισθό στρατιωτικών, 5 έως 7 άρθρα. Γίνεται ένα τσουβάλιασμα και των κατηγοριών δικαιουμένων που για κάποιες θα μπορούσαμε και να συνενέσουμε. Έτσι όμως όπως ομαδοποιούνται, είμαστε αναγκασμένοι να διαφοροποιηθούμε από άρθρο σε άρθρο. Τα άρθρα 8 έως 15 αναφέρονται σε πολεμικές συντάξεις, άρα έχουν να κάνουν με μηδενικό έως και μικρό αριθμό προσώπων. Στην πράξη όμως, με την υπέρμετρη φορολογία όλες αυτές οι συντάξεις, με τις κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ και με διάφορους άλλους τρόπους που θα τα παίρνει το κράτος,
στην πράξη σημαίνει πραγματική μείωση των συντάξεων. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος υπολογισμός είναι αντεργατικός. Άλλωστε το έχετε ομολογήσει και εσείς κατά καιρούς. Δηλαδή νομιμοποιείται το νόμο Κατρούγκαλου. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, Νέας Δημοκρατίας, όπως και το ΠΑΣΟ, επιχαίρουν για την αναμόρφωση του ασφιλιστικού συστήματος μεταφέροντας τα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων, απαλλάσσοντας την εργοδοσία. Η άμεση απέτηση όμως όλων των συνταξιούχων είναι να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι και να δοθούν εδώ και τώρα γενναίες αυξήσεις για αξιοπρεπείς συντάξεις. Αυτό το αίτημα στηρίζει σε όλους τους τόνους το ΚΚΕ. Οι εργαζόμενοι, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, δεν πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στη σκύλα και τη χάριβδη. Ούτε αυξήσεις στις εισφορές χωρίς αντίκρισμα, ούτε τις σημερινές συντάξεις πείνας. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή στήριξε τους αγώνες των συνταξιούχων και κατέθεσε επανειλημμένα τις προτάσεις του διεκδικώντας κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, κατάργηση του ποσού της εισφοράς για την υγεία, πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών για το 2023, δημόσιο υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη βάση των σύγχρονων αναγκών, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, αύξηση στις συντάξεις, διπλασιασμό των σημερινών ποσοστών αναπλήρωσης και αύξηση των δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατώτατη σύνταξη που να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, 650 ευρώ σήμερα εγγυημένη στο σύνολό της από το ίδιο το κράτος, πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας, θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στα 60 για τους άντρες και στα 55 για τις γυναίκες στη βάση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί. Το σύνολο των δαπανών για την υγεία και την πρόνοια να αποδίδεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τις εισφορές και πλήρης αποκατάσταση των απολειών με αύξηση σε συντάξεις και προνοιακά επιδόματα, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης να επιστραφούν τα κλεμμένα αποθεματικά. Είναι τα δίκαια αιτήματα του συνταξιοδοτικού κινήματος της εργατικής τάξης, των επαγγελματιών, των αγροτών. Για το άρθρο 17 ψηφίζουμε παρόν, αφορά την αύξηση συντάξεων νέων ασφαλισμένων, αφορά υπολογισμό συντάξεων που είχαν γίνει με το νόμο 2084 του 90, μάλλον το είπα αυτό στην αρχή, και για το άρθρο 19 θεωρούμε ότι είναι ένας αχταρμάς που δεν βγάζει άκρη, έχει φωτογραφικές διατάξεις και έχει σχέση με τον περίφημο επανυπολογισμό του Κατρούγκαλου, όπως αναφέρθηκα και σε άλλες διατάξεις, σε ειδικές κατηγορίες του Δημοσίου. Αυτά για να μην τρώγω περισσότερο το χρόνο μου και στην αυριανή συζήτηση, στη Β' Ανάγνωση δηλαδή και στην Ολομέλεια, θα επεκταθούμε και στα υπόλοιπα άρθρα της άλλης διατάξης. Ευχαριστώ. Κύριε Συντυχάκη, ευχαριστούμε πολύ.